Ο Κλέον Γρηγοριάδης είναι εδώ μαζί μας και προσπαθώ πάντα να σε συνηθίσω ως πολιτικό. Ναι. Δηλαδή, ότι νομίζω ότι και ο κόσμος, ναι, είσαι πάρα πολύ έτσι βαθιά συνείδησή του, είσαι ηθοποιός. Ναι. Δικός μας άνθρωπος. Τηλεόραση είναι η αιτία. Πολύ επιτυχημένες σειρές, πολύ επιτυχημένη χαρακτηριστική ρόλη. Τώρα αυτό το με την πολιτική, δηλαδή, είπαμε, δεν νομίζω ότι ποτέ. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά, αλλά θα τα θυμίσω πάλι. Είναι αναγκαιότητα για μένα. Η εμπλοκή μου με την πολιτική. Ναι. Κάτι που ευχόμουν να μην μου τύχει στη ζωή μου, δεν το έλπιζα, ούτε το φοβόμουν, ναι, πολύ. Ναι. Είναι απαραίτητη, γιατί έκρινα κάποια στιγμή στα 54 μου πέρυσι ότι αν δεν παρέμβω όσο μπορώ με τη μικρή δημοσιότητα που, ναι, απέκτησα από τη δουλειά, ναι, μου και δεν κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα είμαι υπόλογος μέχρι να πεθάνω απέναντι στην κόρη μου και στη γενιά της. Και απέναντι και στα δικά σου. Άρα δεν είναι midlife crisis αυτό. Όχι. Είναι μια κρίση της Ευρώπης. Όχι της δικής μου μέσης ηλικίας. Ωραία. Μπορούμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη. Είναι η Βόνη Κλάπα έτοιμη να μας πει τα του Μέρα 25. Μέρα 25 να πούμε ότι είναι το κόμμα του κυρίου Γρηγοριάδη, αν και νομίζω ότι ο κόσμος πια τα ξέρει αυτά πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και η Βόνη φοράει το γυαλί της, που σημαίνει ότι έχουμε λογοτεχνικά νέα. Ακριβώς. Πέσαμε λοιπόν, εξερευνώντας την ιστοσελίδα του Guardian, σε ένα αφιέρωμα που έχει κάνει, που αφορά στα 100, όπως γράφει η βρετανική ιστοσελίδα, καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα. Ψάχνοντας λοιπόν έτσι και σκαλίζοντας ενδιαφέροντες τίτλους μεγάλων βιβλίων, πετυχαίνουμε στη θέση 86... από το Adults in the Room του Γιάννη Βαρουφάκη. Ναι. Θεωρείται λοιπόν από το βρετανικό Guardian, ναι, ότι είναι, συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα. Ναι. Πρόκειται για μια αυτοβιογραφία του οικονομολόγου με το δερμάτινο τζάκετ, που και αφορά τους 6 μήνες του 2015 που ήταν υπουργός οικονομικών της Ελλάδας. Την περίοδο, ναι, δηλαδή της οικονομικής κρίσης, έτσι λέει το σχετικό απόσπασμα του Guardian, συμπληρώνει. Ναι, ναι. Θα αρέσει. Έχω πολλές ερωτήσεις, ρωτάνε και από το control διάφορα να σου πω. Α, ναι. Το site λοιπόν λέει ότι το βιβλίο περιγράφεται, mm-hmm, από πολλούς ως μία από τις καλύτερες πολιτικές αυτοβιογραφίες που έχουν γραφτεί ποτέ. Γράφει ο Guardian, ο Γιάννης τα βάζει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους ευρωπαϊκούς δεσμούς της Wall Street, δισεκατομμυριούχους και μέσα ενημέρωσης που του λένε πώς λειτουργεί το σύστημα. Το βιβλίο του είναι μία περιγραφή της σύγχρονης εξουσίας. Να πω κάτι. 21ος αιώνας είναι ιδιαίτερα καινούριος, δηλαδή 19 χρόνια για τη λογοτεχνία είναι τίποτα. Ναι, είναι αλήθεια, είναι έτσι, μικρό διάστημα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι, είναι μικρό. Με όλο το σεβασμό δηλαδή για τον συγγραφέα Βαρουφάκη. Είδες καθόλου, δεν είναι τα ευπόλυτα, με ρωτάνε από το control, δεν είναι τα best sellers. Όχι, είναι τα βιβλία που θεωρούνται τα καλύτερα από το 2000 και μετά. Για να σου πω παραδείγματα, στην πρώτη θέση, ναι, είναι της Χίλαρη Μαντέλ το The Wolf Hall. Μάλιστα. Είναι τιμημένη με βραβείο Booker. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά είναι πολύ συζητημένο βιβλίο, μάλιστα. Ακριβώς, και εγώ αυτά που ήξερα σου λέω, ναι, το Never Let Me Go, είναι του Ισιγκούρο το βιβλίο. Δεν είναι, εξαιρετικό. Δεν είναι του, είναι 21ου αιώνα. Θα έβαζα στοίχημα, επειδή έχει γίνει και ταινία, είναι για, αν δεν κάνω λάθος, για φάρμες οργάνων, είναι μια δυστοπική ιστορία επιστημονικής φαντασίας, καμία σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία του Ισιγκούρο που γράφει πολύ διαφορετικά, αλλά θα έβαζα στοίχημα ότι είναι του 20ου αιώνα, όχι. Για να το λέει ο Guardian, κάτι τέτοιο. Σωστά. Καλά, ο Guardian, εγώ πάντα πιστεύω ότι πολλές φορές έχουμε ένα υπερβολικό δέος για τους αρθρογράφους και για τις ξένες εφημερίδες. Και στην πραγματικότητα είναι. Και εγώ το πιστεύω για τους ξένους ηθοποιούς. Λες, δεν είναι, επειδή είμαστε συνάδελφοι. Ναι, λες. Είμαστε σνόμπ εμείς. Δεν ξέρω. Δηλαδή το ότι ο Guardian έγραψε μια λίστα, και καλώς έκανε και την έγραψε. Αλλά θα μπορούσαμε και εμείς στο One να έχουμε κάνει τη δική μας λίστα με τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα. Πράγματι. Και μην μου πεις ότι δεν είχατε το Γιάννη Βαρουφάκη μέσα, γιατί το βιβλίο το έχετε διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Δεν διαβάζω πολιτική, διαβάζω επιστημονική φαντασία. Είναι όμως ένα βιβλίο που δείχνει και τη δυνότητα του συγγραφέα του, εκτός από το γεγονός ότι αποτυπώνει μια πολύ σημαντική για την Ελλάδα ιστορική φάση. Μάλιστα. Να περάσουν 10 χρόνια να ακόμα περάσουν, έτσι, να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά, να πούμε και τα εγώ σκέφτομαι, πάντα σκέφτομαι τον συνάδελφο που κλήθηκε να κάνει το χατήρι του διευθυντή της εφημερίδας που του λέει «Δεν μου λες, δεν γράφεις μια ωραία λίστα με τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα». Τι θα τράβηξε αυτός, θα άνοιξε ό,τι είχε μπροστά του για να δει τι πουλιέται, τι συζητιέται. Συνήθως επιλέγεται ο πιο που αγαπάει τη λογοτεχνία. Ναι. Που ήξερε ήδη κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και του είπανε και τα 100 του ανθρώπου, έτσι. Δεν του είπανε, ναι, βρες 15. Okay. 100. Πολλά. Η Βόνη δεν στο βάζω εργασία μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Όχι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε το μόνο κόμμα που έχετε και δικό σας βιβλίο και δικιά σας ταινία. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πολλά μοναδικά πράγματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που συνεχίζει να λέει το ίδιο πράγμα από το 2012. Δεν υπήρχε το κόμμα μας, βέβαια, αλλά υπήρχαν μερικοί εξ αυτών που το συνθέτουν. Ότι δηλαδή αυτό το πράγμα που ζούμε δεν βγαίνει, θα οδηγάει σε κάτι ολοένα και χειρότερο. Και αν δεν αποφασίσουμε να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες μαζί και να αντισταθούμε όπως ξέρουμε να κάνουμε και πολλάκις έχουμε κάνει στην ιστορία μας όλοι μαζί, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Το έχουμε κάνει με επιτυχία όμως αυτό. Το κάναμε με επιτυχία κάθε φορά που χρειάστηκε πραγματικά. Δηλαδή από το Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα μέχρι το Πολυτεχνείο. Τώρα, στην νεότερη ιστορία μας. Ακόμα και στη Χούντα. Να θυμίσω ότι στη Χούντα πολλοί λέγανε ότι καλά και τι έκανε αυτός ο λαός. 7 χρόνια έκατσε και τα υπέστην όλα. Δεν είναι αλήθεια. Ο ελληνικός λαός είχε αποδείξει ιστορικά ότι έχει μακρά υπομονή. Είναι υπομονετικός σαν γάιδαρος. Όταν περάσει ένα όριο όμως, αυτός ο γάιδαρος αφηνιάζει και γυρνάει και σε δαγκώνει σε κλωτσάκι. Μας πήρε 400 χρόνια να επαναστατήσουμε. Ήταν δύσκολα και προσπαθούσαμε τον τελευταίο αιώνα, προσπαθούσαμε συνέχεια. Απλώς δεν μας έβγαινε η επανάσταση πετυχημένη. 300 ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι 400 χρόνια ήταν τόσο πολλά και τότε δεν υπήρχε και τρόπος να ξέρεις ότι έχεις μεγαλώσει μέσα σε μια σκλαβιά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή υπήρχαν γενιές Ελλήνων που δεν καταλάβαιναν ακριβώς που βρίσκονται. Οπότε γι' αυτό έχουμε μια δικαιολογία. Γιατί τα 7 χρόνια της Χούντας πολλοί κόσμος υπέφερε. Έτσι ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν ευχάριστο για κανένα. Για πάρα πολλούς δεν ήταν. Αλλά ας μην μείνουμε στα ιστορικά. Ας πάμε στο τώρα. Έχουμε το βίντεο του Κλέωνα Γρηγοριάδη στη Βουλή. Γιατί νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του πώς επικοινωνείς και πώς μιλάς στη Βουλή. Σου δίνω το νερό μου. Να στο δώσω, στο δίνω. Θα μου φέρουν νομίζω κάποια στιγμή. Εσύ δίνω το δικό μου. Είσαι πολύ φιλόξενος. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγεία σου. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Μια ιστορία θα σας πω για τον Μπάμπι, τον Μπάμπι το Φλου, που του λέγες, βρε Μπάμπι, τι τρέχει εδώ. Σου λέγε, Φλου, φίλε μου, όλα είναι Φλου. Τι σχολιάζεις εδώ, θέλω να μου πεις. Δηλαδή, το ότι είναι ένας άνθρωπος και είναι στη Βουλή και λέει για τον Μπάμπι το Φλου. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν, γιατί έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, ευτράπελα κτλ. Αυτό ήταν χαριτωμένο. Καταρχήν, ο Μπάμπις ο Φλου, για όσους δεν ξέρουν, αποτελεί κόσμημα στην τραγουδιστική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν το λέει ο Guardian, το λες εσύ. Όχι, το λέω εγώ, αλλά πραγματικά ακούω μουσική από μικρό παιδί και είμαι 54 κλεισμένα αυτιά. Τον έχει συνθέσει και γράψει ο Πολ Σιδηρό, Παύλο Σιδηρόπουλο κατά κόσμων, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα πρόσωπα της ελληνικής ροκ σκηνής, ίσως το σπουδαιότερο κατά τη γνώμη μου. Και επίσης έτυχε να μοιάζει πολύ με αυτό το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, το οποίο προσπαθώντας να μην αναγκάσει τους εργοδότες, προσπαθώντας στη Νέα Δημοκρατία να μην αναγκάσει τους εργοδότες. Τι είναι το φλου δηλαδή στο νομοσχέδιο? Είναι φλου όλο το νομοσχέδιο. Δηλαδή, ό,τι προφυλάσσει τα ιδιωτικά στοιχεία των εργαζόμενων είναι, επαφίεται στην κρίση ή του Υπουργού ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα ή του εργοδότη. Και είναι πάρα πολύ φλου. Δηλαδή, τελικά δεν προστατεύει καθόλου τα προσωπικά δεδομένα. Ενώ ήρθε μια οδηγία. Τα προσωπικά δεδομένα. Νομοσχέδιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως δηλαδή, τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να έχει ο εργοδότης μου και εγώ να μην θέλω, γιατί τα προσωπικά δεδομένα τα δίνουμε όλοι τόσο ή και ο θελός παντού, δεξιά και αριστερά, που ενδεχομένως ο εργοδότης μας έχει τα λιγότερα. Σωστά, αλλά τελικά το φαίνεται ότι τον εργοδότη μπορεί να τον ενδιαφέρουν και αρκετά πράγματα όπως οι πολιτικές πεπιθήσεις, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, οι θρησκευτικές πεπιθήσεις. Και φανταστείτε, φαντάσου, α μιλάμε στον εργοδότη καλά. Γιατί τι μπορεί, θέλω να πω ότι. Έλληνα, θρησκόληπτο, και όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε και εγώ επίσης, ένα θρησκόληπτο Έλληνα εργοδότη που έχει το δίλημα ανάμεσα σε δύο ίδιων προσόντων ανθρώπους να προσλάβει. Ο ένας είναι μουσουλμάνος και ο άλλος είναι χριστιανός ορθόδοξος. Αν ξέρει αυτή την πληροφορία, ήδη δεν είναι δίκαιος στην κρίση του, στο οποίο θα πάρει στη δουλειά του. Ωραία. Τώρα θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που θα σου πει ότι δεν έχεις δίκιο, αλλά απ' την άλλη. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μικρά άδικα κριτήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο άλλος θα προσλάβει τον συντοπίτη του, θα προσλάβει τον ξάδερφό του. Εδώ στο δημόσιο υπήρχαν οι προσλήψεις των δικών μας παιδιών. Έχεις δίκιο. Στην Ελλάδα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Από ένα σημείο και μετά γίνονται τεράστιες αχανείς κάτι επιχειρήσεις, γιατί ο ένας κάνει πρόσληψη του άλλου, κάτι κουμπάρους, κάτι ξαδέρφια. Δεν τελειώνει ποτέ. Το πρόβλημα των δεδομένων όμως έγκυται, δηλαδή αναφύεται στο γεγονός ότι μια τεράστια τράπεζα πληροφοριών για όλους εμάς, η οποία τράπεζα πληροφοριών πρέπει να ξέρεις ότι πλουτίζεται καθημερινά από κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεκαετίες τώρα δουλεύουν συστηματικά ώστε να είμαστε εμείς διάφανοι, να ξέρουν τα πάντα για όλους εμάς. Αυτή λοιπόν η πρόσβαση. Επίσης, τον άλλον τον λένε Αχμέντη, είναι προφανές ότι είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος. Είναι προφανές ότι είναι μουσουλμάνος, αλλά δεν είναι προφανές ότι είναι γκέι όμως. Και έχει δικαίωμα να είναι γκέι κανείς. Επιμένω να το λέω αυτό, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ μαζί μου. Είναι λοιπόν όμως, φτάνουμε τελικά σε ένα τραγελαθικό αποτέλεσμα, γιατί
ότι ξέρει τι είπα στη Βουλή, άλλο πολύ χαριτωμένο το οποίο δεν βρήκατε να μαζέψετε. Όχι, δεν μα το πέσαμε, μα το είπα. Είπα ότι με βάση αυτά, όλα που λέει ο νόμος και με την χαλαρότητα, το φλού του νόμου και με το πώς μπορεί να ερμηνευτεί, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στο μεγάλο και αναμενόμενο έργο που θα επενεκκινήσει επιτέλους πρώτο Θεό την ελληνική οικονομία εντελματωμένη, το περίφημο έργο αποκατάσταση του ελληνικού, ασφαλώς είπα, δήλωσα εγώ στη Βουλή, μπορώ να το δηλώσω από αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαι medium ή mantis, ότι όλοι όσοι θα εργαστούν τόσο στην κατασκευή, ώστε και μετά που θα στελεχώσουν σαν ανθρώπινο δυναμικό τη επιχείρηση του κυρίου Λάτση, θα είναι ασφαλώς Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι, υγιείς και straight. Αυτό. Έλα, βρε Κλέωνα τώρα, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί το λες αυτό, γιατί είναι σαν να λες ότι οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Γιατί αν ήθελαν οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί ο κύριος Λάτσης προφανώς δεν ασχολείται με όλα αυτά, μας έχει και αμήποτη. Αλλά είναι, θέλω να πω, ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Αλλά οι υπάλληλοι του που έχουν επιφορτιστεί με αυτό το ρόλο. Και δηλαδή, που ξέρεις εσύ ότι επικεφαλής που κάνει τις προσλήψεις δεν είναι μουσουλμάνος, γκέι και τι άλλο. Και όχι υγιής. Θα έβαζε στοίχημα μαζί μου γι' αυτό. Εγώ χωρίς να ξέρω, βάζω στοίχημα δεν είναι. Εσύ βάζει ότι είναι. Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους τόσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να είναι τόσο αποτελεσματικές. Και εγώ τα λέω για να ευθυμίσουμε λίγο. Όχι, δεν είμαι. Α, ένα πράγμα που μισώ είναι οι συνωμοσιολογίες. Μακριά από εμάς. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που λέμε δεν πτώχευσε ποτέ η Ελλάδα, οι κακοί Γερμανοί ήρθαν να μας κλέψουν. Εντάξει, λέμε πτωχεύσαμε, χρωστάμε και πρέπει να ξεχρεώσουμε. Αυτό λέμε τόσα χρόνια. Για θες να πούμε κάτι πιο επιπεράτο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο επιπεράτο. Σου λέω, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι υπάρχουν τέτοιου είδους. Και να σου το θέσω διαφορετικά. Ναι. Είναι τόσα τα προβλήματα που έχει ο Έλληνας εργαζόμενος, που το τελευταίο είναι τελικά αυτού του είδους ο ρατσισμός που λες. Γιατί ρατσισμός υπάρχει και στο αν είσαι γυναίκα, αν είσαι σε αναπαραγωγική ηλικία, γιατί σε κοιτάνε με στραβό μάτι και λένε αυτή τώρα μπορεί να μείνει έγκυος και να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Είναι πάρα πολλά άλλα τα προβλήματα. Πρέπει φτάσουμε σε αυτό, και αυτό βεβαίως είναι ένα πρόβλημα. Όλα αυτά τα προβλήματα που προηγούνται δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Έχουν δημιουργηθεί από πολιτικές αποφάσεις και από άσκηση διοίκησης τόσα χρόνια από συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Πάντως και με αριστερή κυβέρνηση, τα εργασιακά. Είναι αριστερή, ήταν αριστερή αυτή η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου. Όχι, αλλά υποτίθεται ότι εγώ περίμενα δηλαδή ότι εργασιακά το πράγμα λίγο θα είναι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ χειρότερο γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ανησυχητικά κακό. Δηλαδή έχεις δίκιο αυτά απόλυτο. Που σημαίνουν τώρα δεν συνέβαιναν όταν δουλεύαν οι γονείς μας. Όμως τα καταφέρνει, πρέπει να πω, ο νέος και φέρελπης πρωθυπουργός μας να έχει επισκιάσει το προηγούμενο στα εργασιακά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φαίνεται δηλαδή ότι τα πράγματα θα χοντρίνουν και θα χειροτερέψουν πάρα πολύ για τους τόπους. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα. Να πούμε πολλά παραδείγματα, όχι μόνο ένα. Πάω εγώ να προσληφθώ σε κάποιο, σε μια εταιρεία. Δεν είναι μόνο. Τι αυτό. Χειρότερο. Να σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Μπορεί να συμβεί στον Έλληνα που έχει ταλαιπωρηθεί. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ένα νομοσχέδιο που πέρασε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ελληνική Βουλή. Και πέρασε το παράδοξο, είναι όχι το παράδοξο, το παράξενο και το ανησυχητικό, ότι αυτά περνάνε με τροπολογίες 12 παρά 5. Σε αυτό αποχώρησε όλη η Βουλή. Είναι αυτό που αποχώρησε όλη η Βουλή σύσσωμη. Ξαναμπήκαν μερικά κόμματα. Εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω δεν ξαναμπήκαμε. Για εμάς είμαι σίγουρος για το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω. Εκεί λοιπόν πέρασε μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, ένα τελείως παντελώς άσχετο νομοσχέδιο, δεν είχε την παραμικρή σχέση, η οποία τροπολογία τι κάνει, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη απέναντι σε κάθε Έλληνα εργαζόμενο οποιαδήποτε κολοσιαία πολυεθνική επιχειρήση στην Ελλάδα. Λέει ότι ο μόνος τρόπος να διεκδικήσει τα δίκαιά του, ότι είναι απλήρωτος 4 χρόνια, ή ότι είναι έναντι, ή ότι τον φέσωσε γιατί πτώχευσε, είναι να ενάγει, να πάει δηλαδή σε δικαστήριο, σε αστική δίκη, τον Έλληνα υπεργολάβου. Αυτό ορίζεται ως αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Γιατί λέει οι πολυεθνικές, αφού ξέρουν ότι εκεί πέρα είναι Ζιμπάμπουε, ότι δηλαδή δεν αλωνίζουν και λογαριασμό δεν δίνουν, Έλληνας θα την πληρώσει πάλι, ο υπεργολάβος που θα έχουν προσλάβει, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό είναι βαθιά αντεργατικό. Μάλιστα. Και βαθιά αντεργατικό είναι και μια σειρά άλλα πράγματα που έρχονται. Δεν το έχω μπροστά μου και δεν ξέρω να σου πω. Αποσαφρώνονται τελείως οι σχέσεις πώς να σου το πω. Τα κατάφερε καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Έκανε τις ευρωεκλογικές, δηλαδή τις πήρε. Και αν μια αριστερή κυβέρνηση, τι θα ανέμενε στα στενά περιθώρια άσκησης δίκης που είχε, γιατί άλλοι κάνουν κουμάντο, αυτό λέμε τόσο καιρό και ξελαργεζόμαστε στη Βουλή, απ' έξω έρχονται οι αποφάσεις έτοιμες. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στα στενά περιθώρια, θα μπορούσε λίγο να παλέψει τα εργασιακά. Δεν τα πάλεψε καθόλου. Αντιθέτως, πάρα πολλά πράγματα που έκαναν οι αρμόδιοι υπουργοί είναι σε κατεύθυνση που θυμίζει Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω. Μάλιστα. Γιατί άλλο λυπάσαι για να μην πιάσουμε τώρα ένα εργασία για τη μαύρη ψυχή. Λυπάμαι, μωρέ. Και τώρα είμαι εδώ πέρα σαν ένας άνθρωπος που αυτή την ηλικία έχει μπλέξει με την πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι δεν τίνεσαι σαν βουλευτής πάντως. Δόξα τω Θεώ, ελπίζω να παραμείνει έτσι. Είμαστε σαν τη μήγα μέσα στο γάλα όλη η κοινωνική. Περίμενε όμως τώρα, γιατί αυτό είναι ρατσισμός που λες. Όχι, δεν είναι δηλαδή, ρατσισμός. Τι πρόβλημα έχει με τους ανθρώπους που φοράνε τη γραβάτα τους και πάνε μια χαρά. Θα σου απαντήσω τίμια. Όταν η γραβάτα
έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ναι. Και το κυριλέ κοστούμι, συγγνώμη για την αγοραία έκφραση, αλλά καμιά φορά πρέπει να συμμετέχουμε. Μια χαρά, έχει ακρίβεια. Δεν το κυριλέ κοστούμι έχει κάποιο ενδιαφέρον, mm-hmm. έχει μια τσαχπινιά, να το πω έτσι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Τότε βγάζω τα γυαλιά μου, το δω πιο κοντά και πάω και συγχαίρω τον συνάδελφο που το φοράει. Το πρόβλημα με την Ελληνική Βουλή είναι ότι φοράν όλη την ίδια απόχρωση μπλε, ένα είδος μπλε που θυμίζει ποδιές του δημοτικού όταν εγώ ήμουν παιδί, μέχρι ένα λίγο πιο σκούρο μπλε που το είχαν στο Αρσάκιο, ας πούμε. Αυτό. Καλά, είναι οι άνθρωποι δεν έχουν υποχρέωση να είναι και υπερβολικά καλόγουστοι. Εγώ πιστεύω τώρα έχει γίνει πιο σπόρο από τι ήσουν στο παρελθόν. Όχι, όχι, ίσα αγόρασα και τέσσερα σακάκια, να σου το πω και αυτό. Τα οποία τα φορά στη Βουλή. Τα φορά στη Βουλή γιατί ξέρει, υπάρχει ένα dress code, αδήλωτο, δεν το λέει, δεν σε αναγκάζει κανεί. Ωραία, δεν είναι. Για μένα είναι μια καινούρια κατάσταση και να σου πω κάτι, δεν είμαι δογματικό. Μωρέ, ωραίο είναι. Μεγάλωσα κιόλα και δεν είχα βάλει κανένα κοστούμι. Καιρό να βάλω κι εγώ. Δηλαδή, τι προτιμούσε, προτιμούσε το ξεκάλσοντο του ζουράρι με το παιδιλάκι. Όταν μιλάμε. Τι αρέσει πιο πολύ το κουστούμάτο. Όταν είσαι στη Βουλή, κυρίω ακού ρήτορε. Και όταν ακού το ζουράρι, ξεχνά το ξεσκάλτσο, το ξεχά τα πάντα. Γιατί ο ζουράρι, όταν μιλάει, είναι η καρδιά σου. Μόλι πριν από ένα μήνα κατάφερε να εκφωνήσει ένα πεντάλεπτο λόγο, ο οποίο ήταν μια σειραφή από πολύ γνωστέ ελληνικέ βρισχέ, που όμω δεν σήμαιναν αυτό που φαντάζεται ο καθένα. Έβγαζαν ένα τέλειο πολιτικό νόημα και ήταν όλο σε αρχαίζουσα ελληνική γλώσσα διατυπωμένο. Έχει να κερδίσει το ελληνικό κοινοβούλιο από τέτοιου είδου αριστοτεχνικά κείμενα. Έχει όμως. Υπάρχει μια μακρά παράδοση στο ελληνικό κοινοβούλιο και πρέπει να το πω αυτό, μπαίνοντας μέσα, ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει πολύ βαθιά είναι το επίπεδο των υπαλλήλων της Βουλής, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες ίσως άνθρωποι. Το επίπεδο τους είναι άνθρωποι που θα ήθελε ο μέσος άνθρωπος θα επιζητούσε την παρέα τους, τη συντροφιά τους, λόγω της κουλτούρας, της καλλιέργειας. Κυρίως όμως, εντυπωσιακή είναι η εργατικότητά τους και το πώς το θεωρούν το κοινοβούλιο προσωπική τους υπόθεση, σπίτι τους. Αυτό είναι συγκινητικό βαθιά. Δεν τους ήξερα. Πίστευα κι εγώ ότι θα είναι χαραμοφάιδες, ότι είναι διορισμένοι με μέσα όλοι, γιατί τους έχουν βάλει εκάστοτε πρωθυπουργοί και υπουργοί. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι μια ζωή εκεί μέσα και το θεωρούν προσωπική τους υπόθεση. Είναι πολύ επίσης λοιπόν. Βέβαια, ξέρεις τι, πάντα οι άνθρωποι αυτοί που είμαι σίγουρη ότι ισχύει αυτό που λες, εμπιστεύομαι που το λες. Είναι αλήθεια. Τέτοιο. Και δεν είμαι και φιλικά προσκύμενος. Σε τιμά που το λες. Είχαν πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Ναι, είναι όλοι αλήθεια. Το ξέρουμε. Και έχουν ακόμα. Λοιπόν, και όταν οι άνθρωποι έχουν καλές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μπορούν να ανταποκριθούν με αυτόν τον τρόπο και να αγαπάνε τη δουλειά τους. Οι Έλληνες είναι τόσο φιλότιμοι που το κάνουν και με χάλια συνθήκες. Να θυμίσω ότι στην τραγωδία στο Μάτι, το πιο συγκινητικό, αν έμεινε ένα κέρδος από αυτήν την ιστορία, ήταν οι ψαράδες. Οι ψαράδες που αφήσαν τα δίχτυα τους, όπως λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, και πήραν τα βήματά του. Και όταν αυτό τους πρόδωσε, αυτοί δεν το αρνηθήκαν. Ήταν οι ψαράδες οι οποίοι δεν είχαν καλές συνθήκες εργασίας ποτέ τους, πιστέψτε με, πίστεψέ με, οι οποίοι δεν τους. Κανένας κρατικός μηχανισμός που κοιμόταν έτσι κι αλλιώς, όπως πάντα κοιμάται διαχρονικά και διακομματικά ο κρατικός μηχανισμός. Κοίτα, πάντως και οι άνθρωποι που ήταν στο. Ήταν κομμάτια του κρατικού μηχανισμού. Ναι. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ. Οι πυροσβέστες, οι άνθρωποι στο λιμενικό. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω για την κινητοποίησή του. Ηρωισμό και το πρόβλημά μας είναι πάντα ο συντονισμός και όχι το γεγονός. Οι Έλληνες δίνουν και την ψυχή τους, να μην πω τίποτα άλλο για τους άλλους Έλληνες. Το πρόβλημά μας ήταν πάντα ο συντονισμός. Οι ψαράδες όμως, οι οποίοι δεν είχαν κανένα ίδιον όφελος, για τους οποίους κανένας μηχανισμός δεν χτύπησε, δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο να τους πει πηγαίνετε. Πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα τριχαντήρια, πώς βρέθηκαν όλες αυτές οι γαΐτες να είναι μέσα. Και πόσο πάλι καλά που βρέθηκαν, δεν λες πάλι δεν καλά. Δεν το λέω απλώς. Μου σηκώνονται οι τρίχες γιατί με συγκινεί αυτό. Ξέρετε γιατί αγωνίζομαι. Ξέρεις γιατί αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι για αυτούς τους ψαράδες. Αγωνίζομαι. Έχω αφήσει την ησυχία μου, το θέατρο και το σπίτι μου. Και αγωνίζομαι γιατί αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο από το να τους κοροϊδεύουμε μπροστά στα μάτια τους 12 χρόνια τώρα. Θες να το ελαφρύνουμε. Ναι. Γιατί θα το πας πολύ συγκινητικά. Ναι. Η Βουλή είναι καθόλου θέατρο. Του παραλόγου, το είπα στον πρώτο μου λόγο. Δηλαδή, είναι απόλυτα. Εσύ προετοιμάζεσαι να μιλήσεις με την αίσθηση ότι είναι ο αυτός, αλλά σε ρόλο. Κοίταξε, καταρχήν είναι ένας καινούριος ρόλος στη ζωή μου, σε μια όρημη ηλικία και αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο γιατί ξέρεις, αρχίζουν και τα σύνδρομα του συνταξιούχου στην ηλικία μου. Τώρα λοιπόν που θα είχα να παλέψω. Είσαι πάρα πολύ νέος για να είσαι συνταξιούχος. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ένας πεντάρης να είναι συνταξιούχος. Θα έρχομαι τακτικά να μου το λέω. Ναι, στην Ελλάδα την παλαιότερη, τώρα πια 70 και επάνω. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω αυτό ότι είναι κακό να πω κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να παίρνουμε συντάξεις, να είναι συντάξεις πολύ καλές κτλ. Ναι. Αλλά χαίρομαι να βλέπω στο εξωτερικό ανθρώπους που δουλεύουν. Καλά, και εκεί έχουν πρόβλημα με τις συντάξεις, πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Ο πατέρας μου είναι 85 χρονών και χειρουργεί. Και εργάζεται. Και χειρουργεί όχι γιατί πεινάει, προφανώς χειρουργός ήταν όλη τη ζωή του. Αλλά χειρουργεί γιατί δεν θέλει να χάσει την επαφή του με τους ανθρώπους και την αίσθηση ότι είναι χρήσιμος και προσφέρει στην ανθρωπότητα. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι μέσα στη Βουλή.
Υπάρχουν. Με ρώτησε τι παίζει με τη ρώτησε. Για το ρόλο, για το ρόλο. Ο ρόλο λοιπόν που καλούμε να παίξω είναι ένα καινούριο ρόλο, καταρχήν για τη ζωή μου. Δηλαδή, από εκεί που ήξερα κάποια πράγματα να τα κάνω, τα είχα μάθει, τα έκανα σχεδόν αυτόματα, τώρα ξαφνικά πρέπει να μάθω μια σειρά πράγματα. Αυτό είναι ήδη πάρα πολύ συναρπαστικό και πάρα πολύ αναζωογονητικό. Mm-hmm. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάω ποτέ ότι δεν πήγα εκεί πέρα για τον εαυτό μου. Πήγα εκεί πέρα κατά ανάγκη. Και πρέπει να πω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να βλέπεις πώς κάποιοι άνθρωποι υποδίονται ένα ρόλο, πολύ συγκεκριμένο, και αυτό είναι πολύ καθαρό, γιατί πολύ συχνά βλέπεις μια αντιπαλότητα που είναι εξωφρενική, να είναι αγοραία η κατάσταση, και αμέσως μετά βλέπεις στους διαδρόμους της Βουλής τους ανθρώπους καλά αυτούς άνθρωποι να χαριεντίζονται και να αγκαλιάζονται. Εκεί δεν υπάρχει. Εγώ θα χαιρόμουν να υπήρχε ομόνοια σε όλες τις παρατάξεις, αλλά δεν χαίρομαι. Δεν είναι όμως και ένδειξη πολιτισμού. Μια εχθρότητα στα μέσα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι απλά έχει να κάνει. Κοίταξε, πώς είναι οι αθλητές που μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση στον αθλητικό χώρο και μετά να είναι. Φίλοι, νομίζω ότι είναι και μπορεί η να δουλειά τους. Εύχομαι να έχεις δίκιο. Μα, κοίταξε, εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ξέρουμε από τα παράθυρα ότι οι άνθρωποι που είναι γνωστοί για τις αντιπαραθέσεις τους και είναι, ξέρεις, είναι αιώνιοι αντίπαλοι πολιτικοί, τα πάνε καλά μεταξύ τους. Η πρώτη κουβέντα, παρεμπιπτόντως, του Άδωνη Γεωργιάδη, όταν συναντηθήκαμε, γιατί όλοι συναντηθήκαμε, γιατί είναι ένας μικρός χώρος, είχαμε μια μικρή προϊστορία που είχαμε ανταλλάξει φράσεις από τηλεοπτικά. Ναι. Όχι φυσικά βρισχέσει κάτι τέτοιο, είχαμε ανταλλάξει απόψεις μας, που ήταν λίγο άγριες, το 15 με το δημοψήφισμα ήταν άγρια τα πράγματα. Η πρώτη του φράση ήταν με παραδεδομένο το χέρι του να με συγχαρεί για την εκλογή μου. Μου είπε: Κύριε Γεωργιάδη, καλωρίζει ο σιδεροκέφαλος. Και αν ανταλλάξαμε στα κανάλια και καμιά κακιά κουβέντα, περασμένα ξεχασμένα. Και αυτό ήταν ένα πολύ σωστό καλωσόρισμα. Έχω τρομακτικές το να αναφέρω, γιατί με τον κύριο Γεωργιάδη θα έλεγα ότι είναι το αντίθετό μου στην Βουλή. Το δίνω ακριβώς ιδεολογικά. Αλλά σε επίπεδο ανθρώπινο υποδέχθηκε καλωσόρισμα και μου είπε και κάτι άλλο, θα το πω και αυτό στον αέρα. Ναι. Μου είπε: Κύριε Γεωργιάδη, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα, όπως έχετε καταλάβει, είναι επικρατεί χάος. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να δείξετε επιμελής, αν αποφασίσετε να διαβάσετε, αν αποφασίσετε να μην χάσετε συνεδρίαση ολομέλειας και αν αποφασίσετε να δουλέψετε, η Βουλή θα σας ανταμείψει. Θα σας κάνει πιο πλούσιο άνθρωπο και θα σας κάνει και πιο ικανό να επιβιώνετε σε όλη τη ζωή σας. Και αυτό το εκτιμώ. Είναι μια συμβουλή από έναν άνθρωπο νεότερο πιθανόν από μένα, αλλά πιο έμπειρο στην κοινοβουλή, στον κοινοβουλευτισμό. Πηγαίνει και στη Βουλή, πηγαίνει και στα κανάλια. Ναι, πηγαίνει παντού. Και λέει τις απόψεις. Ήθελα να πω λοιπόν στην προηγούμενη ερώτηση. Έχεις κάνει φίλους από τα άλλα κόμματα, γιατί εντάξει, είμαι πολύ ανοιχτός. Σε καλωσόρισε, ήταν ζεστός και όλα αυτά. Είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος και έχω ήδη βρει ανθρώπους, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ κοντά μας γεωγραφικά, γιατί η Βουλή έχει γεωγραφία. Πολύ κοντά σας και πολύ μακριά. Γεωγραφικά, λέω, γεωγραφικά. Καθόνται δίπλα μας, τα έδρανά τους είναι κοντά μας. Γεωγραφικά, όχι πολιτικά. Ιδεολογικά έχουμε τεράστιες αποστάσεις, διότι έφερα μνημόνια και μάλιστα. Διπλανό έδρανο ποιος είναι. 54-45 ετές. Διπλανό έδρανο ποιος είναι. Όχι, οι πολύ μεγάλες φίρμες είναι μπροστά. Εμείς είμαστε ως μικρό κόμμα, είμαστε στα ορεινά από τα πίσω. Εκεί όταν κάθεστε, τι γίνεται. Δηλαδή υπάρχει σάντουιτς. Ξέρω να σου δώσει ο άλλος, αν έχει φέρει κάτι από υπάρχει το σπίτι, κάτι πολύ συγκινητικό. Τρώνε με στη Βουλή, το ξέρω, το έχω δει. Είμαστε νέοι στον κοινοβουλευτισμό και υπάρχουν, έχουμε, παρεπιπτόντως να αναφέρω και αυτό, έχουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα πλειοψηφία γυναικών. Είμαστε 5 γυναίκες και 4 άντρες. Είστε αυτό η μόνη που έχετε πλειοψηφία. Είναι μοναδικό νομίζω και στην Ευρώπη. Όχι αλήθεια, μόνο κανένα κόμμα σε όλη την Ήπειρο. Και πραγματικά καμαρώνουμε, υπερόμαστε γι' αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι φυσικό, έχουμε στις τάξεις μας, έχουμε και την πιο νέα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου από άντρες και γυναίκες, που είναι μια 29χρονη, η Αμπατσίδου η Μαρία. Ένα γλυκύτατο πλάσμα και σπάνιες ικανότητες. Στην παρθενική της ομιλία, δίστασε να μιλήσει ένα παιδί 29 χρονών μπροστά σε ένα τέτοιο χώρο που πιέζει. Έχουν υπάρξει πάντως και νεότεροι βουλευτές. Ναι, από άλλα λέω για φέτος. Για φέτος, σε αυτούς που μπήκαμε φέτος, ο νεότερος βουλευτής είναι η Μαρία μας. Νομίζω το ρεκόρ είναι 26-27, κάτι τέτοιο. Δίστασε λοιπόν να μιλήσει, πολύ φυσικό, όπως δίστασα και εγώ, που είμαι τόσο έμπειρος σε τέτοια πράγματα. Δίστασα όταν είδα, γιατί είπα σε ποιαν ιδέως. Λες εδώ πέρα έχουν περάσει άνθρωποι όπως ο Ηλίας Ηλίου, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Χαρλέος Φλωρέντης. Ήταν μεγαλύτερο το δέος από ότι ας πούμε να παίξει Σέξπιρ. Ήταν, δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια, γιατί το να βγαίνω σε μια πρεμιέρα το έχω συνηθίσει είτε στην Επίδαυρο είτε στο Ηρώδιο είτε δουλειά, σε οποιοδήποτε. Το συνηθισμένο. Το έχω πια κάνει τόσες φορές. Τις πρώτες φορές νομίζω ήταν μεγαλύτερο το δέος στο θέατρο. Αν θυμηθώ 18 χρονών που έπαιξα στην Επίδαυρο πρώτη φορά στη ζωή μου, νομίζω έτρεμαν τα ποδαράκια μου, ενώ τώρα δεν τρέμαν. Δεν τρέμα. Αυτό λοιπόν, αλλά μου κάνει πολλές διασπαστικές τεδίες και ξεχνάω τι ήταν έτσι το αρχικό που λέει. Ναι, μ' αρέσει. Η Μαρία μας λοιπόν δίστασε να μιλήσει την πρώτη της ομιλία. Πολύ φυσικά και εγώ δίστασα. Όλοι και μόνο ο Βαρφάκης δεν κολώνει πουθενά. Λοιπόν, ήρθαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νέοι,
Τη πιάσαν το χέρι, λίγο πιο έμπειρη, ήταν και την προηγούμενη τετραετία. Τη πιάσαν το χέρι. Μήπως τους άρεσε, γιατί αυτό είναι κουκλί. Είναι κουκλί, να το πω και αυτό. Ναι. Όχι, όμως μερικοί από αυτοί ήταν και. Ο ένας από αυτούς ήταν ο πρόεδρος της Βουλής ο προηγούμενος, ο κ. Βούτσης, ο οποίος είναι μπαμπάς της τουλάχιστον. Ναι. Και δεν έχει τέτοιες βλέψεις, σίγουρα άνθρωπος. Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, το φλετ δεν είναι πάντα. Δεν είναι αποσκοπεί κάπου. Ήρθαν όμως, τη πιάσαν το χέρι, τη το τρίψανε και τη είπαν μην ανησυχείς. Τη δώσαν κουράγιο σαν να ήταν δικό του βουλευτή. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει νεοδημοκράτη, θα μπορούσε να το κάνει το κοινό. Ναι, αυτό είναι ανθρώπινο και συμβαίνει. Το σημαντικό όμως, και είχες ρωτήσει πιο πριν, είναι για το θέατρο. Παίζεται θέατρο του παραλόγου σε αυτή τη Βουλή, ξέρεις γιατί. Γιατί παριστάνουμε ότι μαζευόμαστε, ότι συζητάμε νομοσχέδια, συζητάμε αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, ναι. Συζητάμε αλλαγές στην εργασία. Γι' αυτό σας πληρώνουμε. Όμως είναι παράσταση αυτό. Γιατί δεν τις αποφασίζουμε. Ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία που έχει πλειοψηφία 158 και τις περνάει. Ωστόσο, η απόφαση παίρνεται στις Βρυξέλλες. Ή παίρνετε σε κάποια από τα δύο μέρη που συνεδριάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα. Και μάλιστα πίσω από αυτό με κλειστές πόρτες στην Κομισιόν. Και θέλω να πω, το λέω κάθε φορά στη Βουλή, mm-hmm. Δεν το λέω τώρα. Το λέω κοιτώντας τους στα μάτια. Τους λέω συνάδελφοι, παίζετε σε ένα θέατρο τεράστιο του παραλόγου, γιατί παραμυθιάζετε τον ελληνικό λαό ότι δίθεν εδώ ψηφίζουμε κάτι, η απόφαση όμως είναι ηλυμένη από αλλού. Και αν τυχόν αυτό που ψηφίσουμε δεν τους αρέσει, θα το πάρουμε πίσω σαν σκυλιά με την ουρά στα σκέλια σε ένα μήνα. Και αυτό είναι ντροπή μας. Υπάρχουν βέβαια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα ίσιο. Μα δεν είμαστε καθόλου. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμίζω, αν και πολλοί το λένε κατηγορώντας, mm-hmm. ότι ο Βαρουφάκης έχει πει και επαναλαμβάνει και σήμερα ότι από το πρώτο μνημόνιο το 70% θα ήταν χρήσιμο για την Ελλάδα. Το 30% ήταν το αφόρητα τοξικό, αυτό που έκανε τους ανθρώπους να μην έχουν αφάν και απόφερε 2 εκατομμύρια ανεργούς. Σας έχει βάλει την ταινία να τη δείτε, ο Βαρουφάκης, σας έχει καλέσει όλους. Δεν επιτρέπεται να τη δούμε. Μέχρι την επίσημη πρεμιέρα που είναι τώρα. Τι πάει να πει την επιτρέπεται, μισό λεπτό δηλαδή τώρα. Εσύ είσαι ηθοποιός. Όταν ένας φίλος σου εμπλέκεται σε μία ταινία, σε ένα τέτοιο project, σου λέει θέλω να τη δεις λίγο, να μου πεις την άποψή σου κτλ. Δεν σου έκανε εντύπωση που δεν έπαιξα εγώ το Βαρουφάκη που έχω το πλεονέκτημα της φαλάκρας? Ο Χρήστος ο Λουλής, ο θαυμάσιος ηθοποιός της πατρίδας μας, έχει τα πιο πυκνά μαλλιά στην Ελλάδα. Πώς δεν μπόρεσα να φάω αυτό το ρόλο εγώ, να κάνω παγκόσμια καριέρα επιτέλους? Ξέρεις γιατί δεν μπόρεσα? Το πρότεινες. Γιατί δεν έχει καμία σχέση. Όχι, βέβαια. Δεν είμαι δεύτερος άνθρωπος, αλλά ξέρεις γιατί δεν τα κατάφερα. Γιατί ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ταινία παρά μόνο το υλικό που εμπιστεύτηκε στα χέρια ενός καλλιτέχνη. Ναι. Ο κύριος Γαβράς, με κάπα κεφαλαίο, ο μεγάλος μας Γαβράς. Φυσικά παίρνει τις αποφάσεις του τελείως ελεύθερος και μόνος του, με δικά του κριτήρια. Πήρε, όπως είμαι σε θέση να ξέρω, ένα cast συγκλονιστικό. Μάλιστα. Καλά, για τον κύριο Λούλη δεν έχει κάνει καμία αμφιβολία. Είναι ίσως ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Έτσι. Επειδή. Ωραία, γιατί δύσκολα. Αλλά και το οι υπόλοιποι. Δύσκολα το λένε αυτό οι ηθοποιοί, δεν θέλουν να πούνε ποιος είναι ο καλύτερος. Λατρεύω εγώ το και όταν λέω της γενιάς του, με την ευρία έννοια είμαστε στην ίδια γενιά, τον περνάω 10 χρόνια. Έτσι. Επειδή γράφει πολύ ο Βαρουφάκης πάντως. Μπορεί να υπάρξει και ακόμη μια ταινία. Οπότε, εγώ θα σου λέω να μην εγκαταλείψει το όνειρο να παίξει το Βαρουφάκη. Συγγνώμη, είναι λίγο αργά, φοβάμαι. Φοβάμαι λίγο αργά για παγκόσμια καριέρα. Όχι, τίποτα, καθόλου. Πάντως, την ταινία δεν την έχω δει όπως και κανείς μας. Την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και είναι μια ταινία που έχει κερδίσει μάλλον το στοίχημα των εισιτηρίων πριν βγει στους κινηματογράφους. Και χωρίς να το επιδιώξει ο Βαρουφάκης, έτσι, οι αντίπαλοι του το κάνανε αυτό. Το πέτυχαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι είναι χαρά πάντα να συναντιέμαι μαζί σου. Ευχαριστώ. Και ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά η απόψινή. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.